μας όμως έχουμε, μια και μιλάμε για το τσίρκο, τη μεγάλη αυτή θεατρική επιτυχία, μια άλλη πεντακάθαρη, λεβέντικη φωνή, τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Ο ένας από τους βασικότερους συντελεστές στην παράσταση εκείνη. Ο Νίκος Ξυλούρης, λοιπόν. Αλλά έπαιζε. Έπαιζε κιόλα. Λίγο κατευθείαν στο μικρόφωνο πήγε όμω. Ούτε καλησπέρα, είναι. Τίποτα. Πρώτα απ' όλα θα σα τα πούμε μετά. Εντάξει. Θα σα ακούσουμε λοιπόν, πρώτα, ε. Να θυμηθούμε λοιπόν το τσίρκο. 3 Σεπτέμβρη. 3, 4. Σεριανούνε στα στενά, φίλοι κι αδέρφια, μάνες, γέροι και παιδιά. Ήταν στρατιώτες, καπετάνε και λαϊκοί, όρκος σταυρός απάνω στο σπαθί τους, η λευτεριά να όρθος σταυρός σαν στο σπαθί, καπετάνε οι στρατιώτες λαϊκοί. Γράφουν σημάδια μηνύματα στο βασιλιά, σαν δε φωνάξεις έργα να το γράψεις, να μη σ' ακούσουν τα σκυλιά, κάνε φωνή χωρίς μηλιά, σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά. Μάνες, γέροι και παιδιά. Νίκο, κάτσε και εσύ στη δικιά μας εκεί πέρα. Ναι, τον θυμάται, γιατί έχει περάσει πολλοί χρόνο. Και όμω το θυμάται, Νίκο, είναι, το αγαπάει πολύ αυτό το τραγούδι. Κάτσε και εσύ στη συντροφιά μας εκεί πέρα, κοντά στον κύριο Μπούφα, να γίνουμε πολύ έτσι όλοι μαζί. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Επίσης. Κριτικό ήταν αυτό. Ναι, πώς το λένε. Γεια σου. Έτσι λοιπόν. Μετά από τα χρόνια πολλά λοιπόν με τον Λούρι, πες μας, Νίκο, εσύ συνεργάζεσαι με τον Ξαρχάκο στο τσίρκο, πριν είχες ακούσει τη μουσική του, τι γνώμη είχες για τη μουσική του Ξαρχάκου πριν συνεργαστείς μαζί του και έχεις τις εμπειρίες που έχεις. Ο Σταύρος μου άρεσε πάντα. Αν και εγώ όταν ήμουν στην Κρήτη... Σε συντέτησε. Ναι. Όταν ήμουν στην Κρήτη δεν παρακολουθούσα άλλη μουσική παρά μόνο την κριτική μουσική. Τις Μαντινάδες πια. Ο Σταύρος μ' άρεσε. Δεν είμαστε μακριά, είμαι Μανιάτης εγώ. Ναι. Είμαστε συγγενείς. Μανιάτης εκρητικός. Συγγενείς με βαπόρι. Ναι. Και όταν έκαναμε την πρώτη δουλειά μαζί ήταν το Διόνυση καλοκαίρι μας. Η πρώτη δουλειά ήταν το τσίρκο. Το Διόνυση καλοκαίρι μας. Α, το Διόνυση καλοκαίρι μας. Μετά ήταν το τσίρκο. Σταύρο, έχω την εντύπωση ότι δεν θυμάσαι, ναι. Εγκαταλείψει πού. Ούρα, ρε, έρχεται, μόνο. Άι, συλλογή. Αλλά στο τσίρκο ήταν μεγάλη επιτυχία, μεγάλη γνωριμία. Ναι, και θυμάμαι στο Ζήργο το έπαιζε κιόλα, όπω είπε ο Σταύρο πολύ σωστά. Το έπαιζα. Όταν μου φώναξε στο σπίτι να πάω για να μου πει για το τσίρκο, του λέω εγώ στο θέατρο δεν πάω. Ωραία, του λέω εντάξει. Μωρέ, θα σε. Εγώ είμαι εδώ, μου λέει. Θα σε κάνω. Εσύ μου λέει, έχει. Μπορεί να το κάνει αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Πώς έπαιζε. Ο σκηνοθέτης ο ίδιος, ας πούμε. Ναι. Ο Ιάκωβος. Εγώ θα σε φτιάξω απάνω μου, λέει, πραγματικός.
Ναι, θυμάμαι εκείνες τις στιγμές. Ο Ιάκωβος είχε γράψει ένα τραγούδι για μία στιγμή στο Μεγάλο Τσίρκο που αναφερόταν στην Μικρά Ασία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είχε ορισμένες λέξεις από τοπονυμίες. Εσκίσε χείρ. Τι άλλο έλεγε, θυμίσουμε Βαγγέλη, τοποθεσίες Καραχισάρ. Αφιόγραφος Καραχισάρ. Άλλο, ναι. Είναι ένα λίγο δύσκολο τραγούδι, όχι εύκολο και ελεύθερο τραγούδι, δεν είναι απάνω σε αριθμό. Λοιπόν, κάναμε πρόβες με τον Νίκο, Ο Νίκος δεν μπορούσε να το τραγουδήσει. Λοιπόν, και εγώ δεν ήξερα να βρω ποια είναι η δυσκολία που δεν μπορούσε να τραγουδήσει ο Νίκος ο Ξυλούρης εδώ. Και μια μέρα έρχεται λοιπόν εκεί που κάναμε πρόβα και με πλησιάζει, μου λέει: ρε συντεχνή. Μα το νέο σου λέω, δεν μπορώ να το πω. Του λέω και δεν μπορώ να το πεις. Πολλές ξένες γλώσσες μου λέει. Και μπερδεύτηκε. Είχε μπερδευτεί με τις ξένες γλώσσες. Βέβαια, ισχύει εκεί όταν το βάλεις και αφνικά. Τόσο από το τσίρκο. Με το Σταύρο έχουμε περάσει πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Που, τι έκτασε το Τσίρκο, έχουμε περάσει καλά. Εκτός από το Τσίρκο, έχουμε κάνει συναυλίες. Να ξέρουμε. Ναι. Συναυλίες και περάσαμε πολύ ωραία. Μια φορά, σας πω κάτι. Εμέναμε στο ξενοδοχείο μαζί, σε ένα ξενοδοχείο που βγάλουν τις γούνες στην Καστοριά. Και δεν είχε πολλά δωμάτια για να μείνουμε και μείναμε μαζί. Και όπως στεγδινόμουν τώρα, με βλέπει με σταυρούς, με φυλαχτά, η μάνα μου και η αδερφή μου, ήταν μικρός, ναι. Μου κάνανε σταυρούς και φυλαχτά και τα φορώ ακόμα δηλαδή. Για το χατήρι και της μάνας μου και της αδερφής μου. Και το δικό σου. Λοιπόν, όταν με βλέπει ο Σταύρος, έτσι, μου λέει, τι είναι αυτά, μου λέει. Και του λέω, αυτά που βλέπεις. Λέει, με κερατάς, αλλά είσαι Αγία Κάρα μου. Τόσα πολλά κουβαλάς και εσύ πάνω σου. Είσαι η Αγία Κάρα. Και δεν μου έκανε Αγία Κάρα. Τόσα πολλά.